Γιατί κάνετε. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες μου τις ευχές. Δεν ξέρω πότε θα παίξει ακριβώς αυτό το βίντεο. Αν θα παίξει τα γενέθλια μου που είναι σήμερα, πότε μπορεί να γίνει ένας μικρούλης χαμός. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Μπορεί να παίξει και αύριο όμως, 29 του μήνα, όπου έχουν περάσει τα γενέθλιά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ευχούλες που μου έχετε κατακλείσει και όλη αυτή την αγάπη που μου προσφέρετε συνέχεια παντού. Και εγώ είμαι εδώ για σας. Καλώς ήρθατε στο Αγάπο Κάναλο, τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Και δεν ήμουνα σίγουρα να σας ετοιμάσω κάτι τέτοιο. Βασικά δεν προλάβαινα, γιατί πριν φύγω από την Αμερική είχα πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Αλλά τι να κάνω που δεν θέλω να σας χαλάω χατήρι. Και πώς θα σας άφηνα έτσι, χωρίς γιορτινές προτάσεις. Και αφού σας άρεσε το πρώτο fashion βίντεο, να σας ετοιμάζω και δεύτερο. Και θέλω να σας δείξω λίγο πριν σας πω πώς να ντυθείτε τις γιορτούλες. Τι επικρατεί πίσω από αυτές τις πόρτες. Γιατί μαζί μου σε αυτό το βίντεο ήθελα να έχω ανθρώπους αγαπημένους, ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί τους σήμερα. Και ένας Θεός ξέρει να θα βγάλουμε βίντεο, γιατί όλοι μας αυτό αναρωτιόμαστε. Αλλά να σας δείξω λίγο τι χαμούλες επικρατεί. Οπότε, welcome, κάτσε αναπαυτικά εκεί, πάρ' τα μελομακάρονά σου, πάρ' το καφεδάκι σου, το φαγητό σου, δεν ξέρω κι εγώ πότε θα δεις το βίντεο και απόλαυσε τη σημερινή συνύπαρξη με όλα αυτά τα παιδιά. Γεια! Τι γίνεται! Τι κάνετε! Εδώ άραξε ο Νάσος Κατσιαδράμης, γνωστός εδώ. Κλείσου το παράθυρο και είναι κρύο. Αδαμαντία Κατσιαμπή, ευχαριστώ φίλοι μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Η αδερφή μου η Έτζη εδώ, πρώτη φορά στο βίντεο, κάνει το μοντέλο μετά από πάρα πολύ καιρό. Πληρωμένη είμαι. Bill Patrick! Κάτσε, θα μου δημιουργήσει conflict εδώ. Bill Patrick, που μου βγάζει αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες μου, ευχαριστώ πολύ. Και το καινούργιο αστέρι της παρέας. Έτσι, έχει συνηθίσει τώρα, έχει μπει στο concept. Αναστάζου, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια που μου προσφέρει και που με περνά καλά μαζί μα. Είστε έτοιμοι να περάσουμε μια τέλεια ημέρα. Τι συμβαίνει? Νάσο! Και στα κρεβάτια μας ήρθατε, δηλαδή έρθεις και στην τουαλέτα! Νομίζω ότι πρέπει να βγάλω το σκουφί μου. Κοίτα εδώ κατάσταση! Πρέπει να δουν εδώ τα κορίτσια που με παρακολουθούν, γιατί σε αγαπάνε πάρα πολύ. Πώς θα με ετοιμάσεις για πρωτοχρονιά? Θέλω να πάρουν ιδέες εδώ τα κορίτσια μου. Θα κάνει κρύο, οπότε θα βάλουμε σκουφί. Τι θα πάρει, θα το πάρει. Και ησυχία στο πλατό! Χαρούμενη γιατί έχω εδώ τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ και σας ετοιμάσαμε αυτό. Αφού σας άρεσε τόσο πολύ το πρώτο fashion video, σας ετοιμάσαμε με πάρα πολύ κόπο. Κάναμε 5 ώρες να το στήσουμε λεπτό. Προτάσεις και ιδέες για το πώς θα γίνετε όμορφες, αστραφτερές, στριλάτες για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς σας. Εγώ αυτή τη στιγμή που γυρνάμε αυτό το βίντεο βρίσκομαι κάπου πολύ μακριά. Είμαι στην Αμερική. Περνάω ήδη πολύ όμορφα, φαντάζομαι. Μ' αρέσει που βλέπω το μέλλον. Δεν νιώθω ότι είμαι μακριά σας, γιατί είμαι πολύ κοντά σας, γιατί σας τα δείχνω όλα, γιατί είστε δίπλα μου, γιατί μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Νιώθω πάρα πολύ αισιόδοξη, χαρούμενη και έτοιμη να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο.
Και για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το 2017. Ας χειροκροτήσουμε λίγο αυτό το σημείο. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το πλάνο, να δούμε τι γίνεται πίσω από όλο αυτό. Γεια σου, Έντζη. Γεια σας. Γεια σου, Αναστάση. Γεια. Αδαμαντία έξω με τον γνωστό μας Νάσο. Γεια σας, παιδιά. Μας πετάξαν έξω. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί δεν θέλω να σας πιάνει άγχος. Το ξέρω ότι είναι η μεγάλη βραδιά της χρονιάς και θέλω να εντυπωσιάσετε. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα εμφανιστούμε κάπου πάρα πολύ grand. Μπορούμε να πάμε πολύ απλά να φάμε σε ένα σπίτι φίλων. Οπότε δεν θα χρειαστούμε να βάλουμε ένα υπερπαραγωγή φόρμα. Σας τα έχω όλα σήμερα εδώ. Εγώ σήμερα έχω βάλει ένα ωραίο μακρύ μπλε royal χρώμα. Το οποίο είναι ένα μπλε που αγαπώ πολύ. Δεν είναι πολύ αριστοκρατικό. Και τα πλάτη. Βλέπεις ότι είναι απλό το φόρεμα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει πουλιά. Δεν έχει πολύ σκίσιμο. Σκίσιμο. Δεν έχει πολύ σκίσιμο. Έχει σκίσιμο. Τι βλέπετε τώρα που έχω κάνει εγώ διαφορετικό. Για να το σπάσω λιγάκι, γιατί έτσι είναι και το στυλ μου εμένα. Έχω φορέσει ένα λευκό μποτάκι, το οποίο του κατεβάζει λίγο το grande ύφος. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνεις ακόμα πιο grande, άμα βάλεις ένα πολύ ωραίο και μαύρο, μου αρέσει με αυτό το χρώμα. Μπορεί να βάλεις μια ωραία γόβα σε χρώμα. Μπορεί να βάλεις μια ωραία γόβα στο ίδιο χρώμα. Έτσι και να κάνεις ένα χαμό. Αλλά εγώ, επειδή μου αρέσει να το κατεβάζω λιγάκι, γιατί αυτό είναι το αγαπημένο δικό μου στυλ, το προτίμησα με λευκό. Σας έχω πει ότι το λευκό δίνει, είναι σικάτο, είναι πολύ elegant. Και το είπα και στη Φέη πρόσφατα και σας άρεσε πάρα πολύ και πήρε πολύ ωραία σχόλια και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι είναι μια βραδιά την οποία θέλετε να την νιώσετε όσο πιο πολύ γίνεται, σας αρέσουν τα glitter, σας αρέσουν οι πουλιες, σας αρέσουν οι παγέτες και ευτυχώς είναι για ακόμα μια χρονιά και φέτος τη μόδα. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείχνω μερικές παγέτες, τις δικές μου επιλογές. Λοιπόν, ξέρετε ότι αγαπά πολύ τα σακάκια και το σακάκι είναι πολύ φίνο και δίνει μια πιο αριστοκρατική νότα στην εμφάνισή σας. Οπότε σας διάλεξα ένα σακάκι παγέτα. Πάρα πολύ ωραίο, θα με δείτε να το φοράω, θα με δείτε να το περπατάω και αυτό. Εδώ όμως, επειδή θέλω πάλι να βάλω το προσωπικό μου στυλ, για άλλη μια φορά θα έβαζα ένα παπούτσι με χρωματάκι. Δεν ξέρω ακόμα τι, δεν έχω αποφασίσει, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Επίσης, κοίτα εδώ, άλλη παγέτα. Δεν ξέρω, φαίνεται, την καταλαβαίνετε. Δεν έχουν και πολύ φως. Αλλά αυτή εδώ η παγέτα είναι ένα διάφανο φόρεμα με στοιχείο παγετέ, ραμμένα πάνω και ντύματα, το οποίο μπορεί να το βάλεις πάνω από λευκό πουκάμισο και τζιν ακόμα, γιατί δεν ξέρω που θα πας. Δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνεις ακόμα πιο γκράντι, να πάρεις ένα μεσοφόρι, ακόμα και μπες να το κάνεις λίγο πιο σεξι, αλλά μπορείς και μαύρο και με γόβα από κάτω για να το κάνεις λίγο πιο αριστοκρατορικό. Όχι. Λοιπόν, για να το κάνεις λίγο πιο αριστοκρατορικό. Δεν μπορώ να το πω. Για να το κάνεις λίγο πιο αριστοκρατορικό. Όχι. Είναι πιο γκλάμορ. Ναι, για να το κάνεις λίγο πιο γκλάμορ, ξέρεις ότι θέλω να πω, δεν πειράζει. Πρώτα να πω. Αριστοκρατικό. Τέλειο. Γιατί κόλλησα, ωραία πρόταση. Μπορεί να το βάλεις πάνω και από πουκαμίσα. Άλλη παγέτα, μπορείς να πάρεις την ίδια ιδιοσυγκρασία με το σακάκι σου δείξα, μπορεί να βάλεις αυτό το σακάκι, το μακρύ, μπορεί να το βάλεις και μια ζώνη στη μέση, μπορεί να το φορέσεις και ανοιχτό με παντελόνι. Και μιας που μιλάμε για fashion icons, δεν θα μπορούσα να μην υποδεχτώ σε αυτό το βίντεο ένα πρώην fashion icon, το οποίο επιμελήθηκα εγώ και σας το παραδίδω στην τωρινή μορφή. Έντζη, μπορείς να περάσεις. Έχω εντυπωσιαστεί! Έχω να σε φυγήσω αρχικά! Προσοχή το μακιγιά σου! Μα πόσο όμορφη είσαι! Άλλη θα πάει στο LA, άλλη τι και λέει! Τι να κάνω! Μίλησέ μου για τη σημερινή σου εμφάνιση! Η σημερινή μου εμφάνιση λοιπόν, όπως βλέπετε. Φοράω ένα ωραίο πουκάμισο και on the top, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ναι. Έβαλε αυτή τη φουστίτσα. Πάρα πολύ ωραία και μ' αρέσει που άκουσες τη συμβουλή μου με το χρώμα στα παπούτσια και στα αξεσουάρ, ναι. Για να μην έχουμε το ίδιο μονότονο look. Κοίτα, εγώ που είμαι μελαχρινή, θα ήμουν πολύ μουντή, γιατί εγώ αγαπάω το μαύρο. Οπότε επέλεξα στα αξεσουάρ, παπούτσια και κόσμημα να είναι. Βλέπετε, μην το φοβόμαστε. Δεν κάνει λίγο πιο ιδιαίτερη την εμφάνιση σε όλο αυτό, Δεν είμαι πιο πρωτοχρονιάτικη.
Και έβαλα και ένα λευκό σακάκι. Ευχαριστώ που με. Για να το σπάσω. Σημερίζεσαι τις προτάσεις μου, έτσι. Όχι, και εγώ σαν γαλήθα πρώην fashion icon, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Χειροκρότημα στην έτσι, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέω έτσι να βάλουμε άλλη μία κοπέλα στην παρέα. Το κορίτσι κόλαφο. Το κορίτσι που μας ομορφαίνει. Το κορίτσι που μας έχει ομορφύνει σήμερα και τις δύο. Αδαμαντία Κατσιαβή, μπορείς να περάσεις την παρέα μας. Είσαι και ωραία. Μ' αρέσει που έχεις πάει με παγέτα και εσύ για το σύγχρονο βραδιά. Την αγαπώ εγώ την παγέτα. Στο σακάκι και του. Βεβαίως, να δούμε ότι σακάκι. Ότι είναι σακάκι, ναι. Όπως σας πρότεινα εγώ προηγουμένως. Πού είναι το δικό μου. Κοιτάξτε να δείτε αυτό που σας πρότεινα πριν. Πόσο ωραία μπορείτε να το φορέσετε και πάνω από το φόρεμά της κορίτσια μου. Για να δείτε λίγο εδώ. Πιο Sex and the City. Μ' αρέσει που έχεις πάει με χρώμα στο παλτό. Σ' άκουσα. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι. Να το σπάσει κιόλας. Να το σπάσει βεβαίως, αλλά μ' αρέσει που ένα γαλάζιο παλτό επέλεξε να φορέσεις γούνα για να μην αποδυναμώσεις την ίδια δυναμική της παγέτας. Γιατί η βραδιά το απαιτεί. Κι εγώ το απαιτώ. Και μιας που είμαστε έτσι Sex and the City, δεν είμαστε. Εγώ λέω να φωνάξουμε για ένα αγόρι. Για να συνεχίσουμε έτσι πολύ όμορφα τις επιλογές και τις προτάσεις μας για τα κορίτσια μας. Να σας Κατσιανδράμης! Φίλες μας πολύ! Φίλες μας αγαπητός δεν έρχεται, δεν θέλει. Πού είναι ο Νάσος καλέ! Τι είναι! Άστο! 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 Τι καλά! Ρόμια Μόντα, καλή που ήσουν! Καλή που ήσουν! Μόλις γύρισα! Πού σε βέ! Εγώ το ρέμο! Καλώς όλα! Είχε καμίλες! Έπεσε και χτύψαμε το σκι. Πώς είναι άλλη μου. Πάρα πολύ ωραία. Τις έτσις. Σαλαμαντίες. Τις έδωσα συμβουλές μέσω YouTube. Μέσω Skype. Πιάνετε και λαμβάνετε στην πρίζα το ψελίδι. Το αφήνετε να ζεσταθεί. Αφού έχετε λουσί πάρα πολύ καλά. Κλείγετε τούφα τούφα τούφα. Έτσι. Μόνο με μία φορά. Μετά τα χτενίζετε, βάζετε προσοχή, κρεπάρετε μόνο την κορυφή. Τα καταφέραμε τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό κοιτάξτε και πήγαμε το ελικόπτερο. Κάτω. Σε να είδε, παιδιά, φάρκο. Όχι, όχι, μην είναι λίγο στην παρέα μας. Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε πολύ γκλαμουράτες, πολύ Sex and the City. Πολύ απλές. Πολύ απλές. Θέλω να μπορούσαμε να κάνουμε. Τι είναι τα μάτια σου εκεί, Νάσο. Εκεί στη Γαλλία δηλαδή δίνονται πιο γκλαμ. Κοιτάξτε, τη είχαμε ένα παλτό με λαμπάκια εγώ. Βέβαια, πρέπει να κυκλοφορεί με μπαλαντέρσα. Να το ζάρι και τρίτα. Α, στο να πει τώρα. Έχει υπερβολή στην πρωτοχρονιά. Εντάξει. Το καταλάβω, βέβαια. Εγώ όμω λέω να σα προτείνω δύο-τρία πράγματα ακόμα, γιατί μπορεί να μην είστε τόσο γκλαμ στην προσωπικότητά σα, αλλά μία μαύρη ψηλόμεση φούστα σατέν την αγαπάμε όλε και μπορείτε να την έχετε ήδη στην τουλάπα σα. Είναι κομψή. Και μας λεπταίνει η κορίτσια μου. Θα τη βάλετε με μία παγέτα t-shirt, το οποίο έτσι, γιατί είναι ρεβίγιο, μην το ξεχνάμε και αυτό. Και ένα παπούτσι από κάτω που μπορεί να το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερη μας την εμφάνιση. Θα είναι ένα λεοπάρ παπούτσι κάπου το έχω εκεί. Έτσι κάνει το mix and match. Ναι, βάλτε το λίγο κάτω να δεις τι ώρα που είναι. Και μπορεί να φορέσουμε και την μπλε τη γόβα. Μ' αρέσει πολύ. Και αυτή είναι μία άλλη πρόταση. Κοίτα εδώ τι ώρα που είναι. Επίσης, αν έχεις αυτή τη φούστα passepartout, μπορεί να τη βάλεις πολύ πιο απλά αν θέλεις. Με αυτό εδώ που είναι μια safe επιλογή για όλους. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να τσιμπιάσεις ένα γουνάκι για να δώσεις έτσι ένα πιο αριστοκρατικό στίγμα στη βραδιά σου. Είσαι φαν της μακριάς φούστας, μπορεί να βάλεις σετ πάνω κάτω. Δηλαδή, αυτή είναι εδώ την πρόταση, με αυτό εδώ το μπλουζάκι. Και από πάνω θα βάλεις το λευκό σακάκι. Κοίτα τι ωραία που είναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Είσαι όμως από εκείνες που θα μείνεις σπίτι και απλά θα φας με την οικογένειά σου. Μην είσαι απλή. Αλλά θες να δεις απλά, το ξέρω. Δεν θες να βγάλεις αυτό το pullover, το αγαπημένο, το κουκουλιάρι που αυτό που σε κάνει να νιώθεις άνετη. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ σου προτείνω να φορέσεις μία δερμάτινη φούστα που σε κολακεύει και σου κάνει και ωραίο κορμάκι. Βάλε το γαλάζιο το πουλοβέρακι από πάνω. Πολύ ωραία. Έτσι. Και από κάτω, για να το κάνουμε ακόμα πιο ιδιαίτερο, μην το φοβηθείς. Βάλε κόκκινη γόβα. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Το κόκκινο με το γαλάζιο πάει πάρα πολύ. Αυτές ήταν οι προτάσεις μου για φέτος. Εύχομαι να ντυθείτε καλά, να περάσετε καλά. Εκτός από το χρονιά, τι άλλο έχουμε. Γενέθλια! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Elena! Happy birthday to you! Ευχή, ευχή! Ναι,
περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Ό,τι και να φορέσετε, να είστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάτε, όπως είμαι και εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εμείς, πάρα πολύ. Όλους εσάς που είστε μαζί μου. Κατάχαμα. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί δεν είστε μόνο μαζί μου σήμερα και αυτό το εννοώ και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια σας λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σένα, Πάτρικ, που δεν φαίνεσαι, και σε εσάς όλους που είστε εκεί και μου δείχνετε την αγάπη, να περνάτε καλά και σας εύχομαι το 2018 να είναι το πιο αστεράτο, το πιο φωτεινό και η πιο καλή χρονιά για όλους μας. Φιλάκια! Bye! Έλατε και κοντά μου. Happy New Year! Μπα, και μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε τι? Subscribe, like, comment. Και εγώ το όμορφο. Και να είστε και να μεγαλώνει η παρέα του αγαπάω κάναλο. Αυτό λένε και πιο πολύ. Έλενα Γαλλικό και Γεια σας πάλι. Stories, οπότε καλή τύχη. Έτσι. Τι δεν κατάμψε τώρα. Τι εννοείς. Συγγνώμη, δεν έχω επαυλή. Είσαι πολύ fan and glam όμως, ε. Απειλάμψε. Αχ, μου αρέσεις λίγο. Αναστάση μου, πώς νιώθεις που θα συνοδεύσεις αυτές τις κυρίες? Καλώς ήρθες, Αδημαντία, στην παρέα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Fan and glam. Το... Φανταζόσουν τριτιάτικα ότι θα εμφανιστείς έτσι έξω. Αυτό. Ναι. Έτσι που είμαστε πάρα πολύ γιορτινοί εδώ πέρα, γιατί γιορτάζουμε σήμερα, θέλω να πω, γιορτάζουμε πολλά πράγματα. Γιορτάζουμε που φεύγω, γιορτάζουμε που είστε μαζί. Φεύγει! Γιορτάζουμε που είστε κοντά μου, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Νάσο. Σε έφτρα διπρόσωπο, ανθρωπόμορφο τέρας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, όχι, έτσι σταμάτα. Θέλω, ανεξαρτήτως γιορτής, ανεξαρτήτως Χριστουγέννων, ανεξαρτήτως holiday, να διοργανώνετε διάφορα πραγματάκια και να ζείτε τις στιγμές με τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους. Αυτό εδώ θα ζήσουμε σήμερα κι εμείς. Εδώ, τι συμβαίνει? Ό,τι έχουμε πάντα. Εγώ θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και εσάς και εσάς. Έλεος, δηλαδή δεν σε μπορούμε άλλο. Αλήθεια. Έλεος. Έχει έρθει η λεωφορεία και ο ξεναβάς. Δείτε αυτό. Ψέμα. Για ποιο? Για σένα. Τι θες έτσι? Εσένα θέλουμε. Τι ζω. Πάω να φύγω. Πάω να φάω μόνη μου. Πάω να τους αφήσω. Έλα. Μας τι έχεις πάθει? Τι σε έχει βρει? Άγιος Βασίλης. Τι σε έχει βρει? Λοιπόν, πεινάει κανείς που θα πάμε να φάμε τώρα? Όλοι! Που θα πάμε να κυκλοφορήσουμε?
κυκλοφορήσουμε έξω. Είστε έτοιμοι. Τα μπαλόνια πάρτε και πάμε να φύγουμε. Τα μπαλόνια να φύγουμε. Ναι, ναι, έλα πάμε. Φεύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Τι έγινε ρε παιδιά. Έχουμε πάρει όλα. Φεύγουμε. Το λεπατέ έκλεισε. Κορίτσια, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Έλα πάμε, πάμε, πάμε. Για ανοίχτε να δούμε τι μας περιμένει. Για ανοίχτε. Α, βέβαια. Νάσο μου, Νάσο είσαι happy. Έλα, έλα. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε παρακαλώ. Τι ώρα, όχι τώρα θέλω. Για το καταργήσεις το αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο είναι αυτό. Κλείστε το. Κλείστε και εσύ. Αδαμαντία, τι γίνεται. Και τι γίνεται εδώ. Τι στιγμές ζούμε με σένα ρε Ελένα. Δεν φαίνεται τίποτα. Πες κάτι απλό, πες κάτι απλό. Να σου πω τα παιδιά μου. Ο Νάσος περνάει τέλεια, είμαι σίγουρη. Νάσο μου, τώρα εκεί που θα σε πάω να δεις. Τελείδη. Αδαμαντία, τι ζούμε. Μεγάλες στιγμές, Ελένα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εδώ τα παιδιά πρέπει να είναι τέλεια. Μόνο να σπερνάει καλά. Ναι, ναι. Να μου εντάξει, τι προσπαθεί να κάνει. Θέλει να το κάνει και αύριο. Από πάνω. Ελένα, έριξε. Τι λέει, ρε. Ορίστε, το 1096. Αυτό έπρεπε να πάρουμε, την χρυσή αρμόνικα. Μπορεί να κατεβάσει λίγο το φόρεμά σου. Γιατί. Με λεωφορείο θέλει να σε πάω. Τι χρυσή αρμόνικα. Τι λεωφορείο στήριο έχει. Αμέ. Τέλεια. Να σου με λεωφορείο έμπαινε. Γεια σας όλες τις ομάδες. Έχει τρούφα όμως. Είναι γλάμπρος. Περιμένω.